Λοιπόν, έχουμε προαναγγείλει ότι σήμερα φιλοξενούμε την Ντέμι, την καλλιτέχνητα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον εφετινό διαγωνισμό της Eurovision. Είμαστε χαρούμενοι, Ντέμι, που είμαστε σε πολύ χαρούμενοι. Και εγώ πολύ. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε περιμέναμε με πολύ ενδιαφέρον. Πώς και πώς. Έχει μαζευτεί όλη η έρτη εδώ, να δει την Ντέμι. Τώρα πια είναι σπίτι μου. Εδώ σχεδόν κάθε μέρα είμαι και θα είμαι για τους επόμενους μήνες στην έρτη. Για τις πρόβες μας, για τις συζητήσεις. Πώς ένιωσες όταν έμαθες ότι επελέγεις για αυτή? Πολύ χαρούμενη. Γενικά την Eurovision την αγαπώ. Δεν είμαι από τους πολύ φανατικούς μέχρι τώρα. Φέτος έγινα. Ναι. Και μέχρι τώρα, οι προηγούμενες χρονιές δεν με είχαν βρει έτοιμη. Επειδή είχαμε ξανασυζητήσει για τη συμμετοχή μου, δεν ήταν οι προηγούμενες χρονιές κατάλληλες, τουλάχιστον για μένα. Φέτος, για κάποιο λόγο... Το περίμενες? Όχι. Το γιατί ελπίζες. Είναι και... Ναι, και το συζητούσαμε και το ήλπιζα και το ήθελα. Φέτος πάρα πολύ. Η ανάθεση έγινε φυσικά στον κύριο Κοντόπουλο, το συνθέτη, και στο Φωκά τον Ευαγγελινό. Να πούμε ότι είναι η Dream Team. Είναι η Dream Team. Δηλαδή αυτά που έχουν κάνει στη Eurovision, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με άλλες χώρες, Ρωσία, Αζερβαϊτζάν, Ουκρανία, που μπορώ να ξεχνάω τώρα κάποιες, είναι επιτυχίες μόνο. Οπότε ήταν και πολύ λογική. Πάμε για σίγουρη επιτυχία, είναι βέβαιο αυτό. Τα τραγούδια, λέει η Ντέμι, έχουν γραφεί. Και... Ναι, ναι. Τα έχει ακούσει. Πάντως είδαμε, Κώστα μου επιτρέπεις, είδαμε και στο κοινωνικά δίκτυα χθες που αναρτήθηκε ότι θα είσαι σήμερα εδώ, ένα πολύ καλό κλίμα από τον κόσμο. Ελπίζουν ότι θα υπάρχει μια επανάληψη μεγάλης επιτυχίας. Μεγάλης όμως επιτυχίας. Μακάρι, εντάξει, εγώ αυτό που έχω βάλει στόχο είναι να το απολαύσω. Επειδή είμαι και άνθρωπος που αγχώνεται γενικά, είπα ότι για να το κάνω θα ηρεμήσω και θα απολαύσω όλο αυτό το ταξίδι που έχω μάθει από ανθρώπους που το έχουν ξανακάνει, ότι είναι μαγικό, ότι είναι φοβερό το πώς συναντιούνται τα έθνη, οι λαοί, όλη η Ευρώπη σε αυτή τη μουσική γιορτή και μοιράζονται όχι μόνο τη μουσική αλλά και όλο αυτό το πάρτι και τη γιορτή. Εσύ δεν είσαι ένα νέο πρόσωπο το οποίο έκανε πολύ γρήγορα γκέλ και στη νέα γενιά αλλά και όχι μόνο και στις μεγαλύτερες ηλικίες και αυτό είναι δύσκολο να συμβεί, δεν συμβαίνει πάντα. Πολλοί προσπαθούν, πηγαίνουν σε εκπομπές, ξανά σε εκπομπές, όλα τα ραδιόφωνα και όμως δεν γίνεται σε όλους. Και δεν βλέπω να πολύ εκτίθεσαι, την προσέχεις τη δημόσια εικόνα σου και είναι λίγο και είναι ωραίο αυτό και θα πούμε μετά και γιατί όταν μιλήσουμε για τα άλλα σου, τον background σου. Να πάμε λίγο στη διαδικασία. Ναι. Τι γίνεται τώρα, τι ακολουθεί? Η διαδικασία είναι. Έχουν γραφτεί τρία τραγούδια. Α, έχουν γραφτεί. Από τον Δημήτρη Κοντόπουλο. Και θα γίνει επιλογή από τον κόσμο του τραγουδιού. Πότε περίπου? Τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Θα γίνει λοιπόν κάποια ειδική εκπομπή, ένα ειδικό πρόγραμμα εδώ στην ΕΡΤ. Τη διαδικασία ακριβώς δεν την έχουμε αποφασίσει. Εντάξει, ένας ελληνικός προκριματικός που θα παιχτούν τα τρία τραγούδια και θα ψηφίσει ο κόσμος. Είναι με ελληνικό στίχο, είναι με αγγλικό στίχο? Είναι με αγγλικό στίχο και πιάνουν όλα τα ρεπερτόρια. Δηλαδή έχουμε από dance μέχρι μπαλάντα καθαρή, ας πούμε. Και νομίζω ότι όλα τα γούστα τα καλύπτει και ο κόσμος. Δηλαδή το ένα είναι μπαλάντα, το άλλο είναι χορευτικό, το άλλο τι είναι? Το τρίτο είναι έκπληξη. Λοιπόν, το τρίτο θα βγει. Ποντάρουμε, ποντάρουμε. Δεν θα σε ρωτήσουμε ποιο από όλα προτιμάς, γιατί φαντάζομαι δεν θα το πεις αυτό μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Τι σου πάει όμως, με τι θα ήθελες να πας εσύ θα μας πεις? Αυτό που θέλαμε και αυτό που είναι αυτό που μπορείς να υπηρετήσεις καλύτερα, αυτό εννοώ. Νομίζω ότι είναι το ίδιο. Δηλαδή, σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό το να πάω με ένα dance τραγούδι από το να πάω με μια μπαλάντα. Αλλά επειδή και τα δύο τα κάνω, δεν είναι τίποτα μακριά από εμένα, στη σκηνή που τραγουδάσουμε το βράδυ είτε στο ρεπερτόριό μου. Οπότε, γι' αυτό και τα τρία τραγούδια θέλαμε να είναι τραγούδια που μας αρέσουν, ώστε ο κόσμος αφού θα αποφασίσει να μην βρεθούμε να πάμε με ένα τραγούδι που δεν το αγαπάμε. Τώρα έχουμε τρία τραγούδια, θα τα ακούσει ο κόσμος και θα διαλέξει κάποια στιγμή τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Με πόσα όμως ξεκινήσατε, γιατί φαντάζομαι δεν γράψετε τρία και λέτε αυτά είμαι τελειώσαμε. Εντάξει, με τον Δημήτρη Κοντόπουλο συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια, οπότε βρισκόμαστε συνέχεια στο στούντιο και δοκιμάζουμε και κάνουμε τραγούδια. Οπότε καταλήξαμε ουσιαστικά μέσα από μια μακριά, πολύ καιρό διαδικασία σε αυτά τα τραγούδια. Εγώ τον εμπιστεύομαι απόλυτα και τυφλά. Οπότε... Μάθαμε ότι θα πάτε Ουκρανία σύντομα να γυρίσετε τα βίντεο κλιπ. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής στην Οδυσσό? Ναι. Γιατί θέλουμε να δείξουμε και κάποια μέρη που υπάρχουν εκεί. Υπάρχει και ιστορία ελληνική. Ναι, είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο. Ναι.
Οπότε είπαμε ότι μια και γίνεται στην Ουκρανία αυτή η Eurovision, να κάπως να το συνδυάσουμε. Και να παίξει και λίγο έτσι μια πολιτισμική γέφυρα έτσι φιλίας. Και μια ανάμειξη, ναι, πολιτισμική. Μέχρι τις 13 Μαΐου, οπότε είναι ο τελικός της Eurovision και στον οποίο θα είσαι σίγουρα μέσα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να είσαι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μια βαλίτσα στο χέρι. Έχετε ξεκινήσει ήδη να διοργανώνετε tours στις χώρες. Πώς γίνεται αυτό? Θα γίνει κάπως περιορισμένα και κάπως. Όχι, με δική μας προσπάθεια μεγάλη, γιατί εγώ είμαι στο θέατρο Τετάρτη με Κυριακή, οπότε μένει Δευτέρα-Τρίτη. Οπότε ό,τι γίνει θα γίνει σε αυτό το δευτερότριτο. Με άδεια μικράς διαρκείας που λέει. Ναι. Είναι στο Μάμα Μία με τη Δέσποινα Βανδύ. Θα τα πούμε σε λίγο. Απλά να μείνουμε, Κώστα, λίγο στα τραγούδια με την Ντέμι, γιατί διαβάζουμε ότι και τα τρία τραγούδια έχουν, λέει, εικόνες από Ουκρανία και Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό το δημοσίευμα που το είδαμε. Θα έχουν στο βίντεο κλιπ. Το οποίο ακόμα φυσικά δεν έχει γίνει. Ναι. Αλλά θα έχει. Αν όλα πάνε καλά και βρεθούμε στην Οδυσσό και κάνουμε αυτό που θέλουμε, θέλουμε να κάνουμε και να έχουμε πλάνα και έχετε από εκεί. Έχετε αρχίσει να τα δουλεύετε ήδη? Στο κόνσεπτ είμαστε. Είναι πολύ ακόμα. Προκαταρρυχτική. Ναι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έγινε όλη η συζήτηση και καταλήξαμε. Αλλά αρχίζουμε να δουλεύουμε τα κόνσεπτ και σιγά σιγά θα αρχίσουμε και τα γυρίσματα. Δεν είμαι, γιατί είπες ότι φέτος είσαι έτοιμη και ένιωσες έτοιμη και ότι μπορείς να το υπερασπιστείς όλο αυτό και να σηκώσεις το βάρος στην πλάτη σου, γιατί θα σε κοιτάει όλη η Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο project, δεν είναι εύκολο και θέλει και γερό στομάχι και θέλει και πολλή δουλειά και πολύ τρέξιμο. Δεν ξέρω γιατί. Θεωρώ ότι και πέρσι ήμουν, γιατί και πέρσι έτρεχα πάρα πολύ και έκανα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά κάπως ψυχολογικά φέτος νιώθω καλύτερα. Να σε ρωτήσω κάτι. Και είναι και ομάδα φυσικά, γιατί πάντα το έλεγα αυτό, ότι αν η ομάδα δεν είναι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Διαβάζουμε ότι τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου θα γίνει ο ελληνικός τελικός. Αυτό δεν σου στερεί όμως, πάει λίγο πίσω, δεν σου στερεί τη δυνατότητα, το χρόνο να ετοιμαστείς για το τελικό τραγούδι που θα έχει επιλεγεί? Δηλαδή από Μάρτιο μέχρι Μάη. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς οι ημερομηνίες. Μέσα Μαρτίου παραδίδουμε το τραγούδι. Δηλαδή το τραγούδι το περιμένουν. Από εμάς μέσα Μαρτίου. Στην οπότε ούτως ή άλλως, ναι, δεν έχει και νόημα να γίνει πολύ νωρίτερα η επιλογή. Έτσι κι αλλιώς η προετοιμασία θα έχει γίνει σε ένα βαθμό, γιατί θα είναι ένα από τα τραγούδια για τα τρία. Το βίντεο κλιπ θα έχει γίνει. Ναι. Οπότε μετά θα είμαστε έτοιμοι και μένει να κάνουμε το tour και όλη την προετοιμασία. Γενικά και η ομάδα η συνολική είναι φοβερή και η ομάδα της ΕΡΤ και όλοι οι άνθρωποι που θα πάμε εκεί. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί. Υπάρχει ομόνοια και σύμπνοια και συζητάμε ήδη πάρα πολύ ωραία. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει ακούσει ήδη τα τραγούδια και ετοιμάζει χορογραφίες για το καθένα ξεχωριστά. Έχει πιάσει δουλειά. Έχει ακούσει όλα τα τραγούδια και έχει μπει στη δικασία να σκεφτεί, γιατί ο Φωκάς αυτό που πάντα τον ξεχωρίζει πέρα από το ταλέντο του και στις χορογραφίες και στη σκηνική, πώς προετοιμάζει τη σκηνική παρουσία, είναι και οι ιδέες οι πολύ ιδιαίτερες που βρίσκει κάθε φορά. Μπαίνεις μέσα στη διαδικασία της συμβολής, ναι, της ιδέας, και αρέσει. Θέλω κιόλας. Δηλαδή το κάνω και στη δουλειά μου μέχρι τώρα, αλλά και συγκεκριμένη περίπτωση, όσο και αν τους εμπιστεύομαι απόλυτα, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να μπει και καλλιτέχνης και ερμηνευτής. Θα σας ρωτήσω κάτι. Χθες φιλοξενούσαμε, είχα μια συνέντευξη με μια κοπελιά Ελληνίδα που ζει στη Γερμανία, η οποία στοχεύει να πάει και το κυνηγά, έχει φτάσει το τελευταίο σκαλοπάτι να πάει στο διάστημα. Την Ολυμπία. Λοιπόν, και τη ρωτάμε στο τέλος, θα πας, Ολυμπία Κυριοπούλου, θα πας στο διάστημα? Μου λέει, θα πάω στο διάστημα. Εσύ θα πας στην κορυφή, πιστεύεις? Πες το, θα πάω στην κορυφή. Δεν θέλω να το προσεγγίσω έτσι, επειδή είναι μια πολύ. Ξέρεις, η εσωτερική δύναμη και η εσωτερική πίστη, όταν μπαίνει κανείς σε αυτό το ταξίδι, είναι πολύ σαν την κυροσύνη που έχει το διαστημόπλοιο. Δηλαδή, μου σου λέει, θα πάω στη διάστημα. Μα ότι θα πάμε καλά, το θέλουμε και το ξέρουμε. Γι' αυτό και οι προδιαγραφές. Το λένε από μόνες τους ότι θα είναι μια καλή και αξιοπρεπής και τιμητική για τη χώρα μας συμμετοχή. Και εγώ δεν θα το έκανα αλλιώς. Δηλαδή, έχω ακούσει τα τραγούδια, τα αγαπάω ήδη, εμπιστεύομαι πάρα πολύ την ομάδα, οπότε με αυτό το σκεπτικό θα πάμε καλά. Αλλά δεν θέλω να ξεκινάω έτσι, θέλω να ξεκινήσω με το ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι και ότι θα τιμήσουμε και σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει κάποιος που θα πει Παναγία μου τι παρουσιάσαμε. Δεν με την ευκαιρία της Eurovision θα ήθελες. Έτσι τώρα φαντάζομαι το έχεις σκεφτεί, θα το έχεις συζητήσει και στο σπίτι, θα το έχεις συζητήσει και με τις παρέες σου και με τη δισκογραφική σου πολύ περισσότερο, να βγεις και έξω από την Ελλάδα. Είσαι ένα νέο πρόσωπο. Φωνή έχεις, δεν το συζητάνε αυτό. Παρουσία. Δεν είσαι από τις παρουσίες που πολύ έχουν μόνο παρουσία και δεν έχουν φωνή. Ναι. Το έχετε σκεφτεί να κάνετε ένα άνοιγμα? Ναι, σίγουρα. Δισκογραφικά έχουμε κάνει βηματάκια με
κάποια τραγούδια ξενόγλωσσα που στη Ρωσία γίνανε, παίχτηκαν στο νούμερο ένα στο ραδιόφωνο. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, από το να ακουστεί ένα τραγούδι μέχρι το να κάνει τον μπαμ. Εντάξει, μια καλή παρουσία στη Eurovision όμως είναι πάντα διαβατήριο και πάντα δείχνει μια υπεραξία στον καλλιτέχνη που την κερδίζει. Όμως, στην Ελλάδα, για να κάνει κανείς μεγάλη καριέρα, πρέπει να παίξει λίγο και με το λαϊκό τραγούδι, δεν τέλει. Αυτό σου πάει, θα το έκανες. Δηλαδή, αν σου ερχόταν ένα πάρα πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι, θα το λέγες. Δισκογραφικά τώρα, ακόμα όχι. Τώρα, όχι. Μες στην καριέρα σου, δηλαδή πόσο ανοιχτή είσαι στη μουσική σου εξέλιξη. Γενικά δεν πιστεύω και στις πολύ έντονες μεταστροφές και κολοτούμπες στο ρεπερτόριο. Το να γίνει κάτι σιγά σιγά και ειδικά στην pop που σου επιτρέπει να παίζεις και γύρω γύρω, γιατί είναι ένα τέτοιο είδος που σου το επιτρέπει αυτό. Ναι, μ' αρέσει να πειραματίζομαι. Το να κάνω λαϊκό, επειδή εκεί έχει χρήματα πολλά. Όχι, και το λέω για το χρήμα. Δεν θα το έκανα. Είναι μια γέφυρα επικοινωνίας με την ελληνική κοινωνία που είναι βαθιά ριζωμένο μέσα της το λαϊκό τραγούδι. Υπάρχει και το καλό λαϊκό τραγούδι. Για το καλό μιλάω. Για το καλό, γιατί τώρα θα πάμε στα άλλα. Μπορεί να θέλει να το ακούει το τραγούδι αυτό ή να πίνει το ποτό της με αυτό το τραγούδι. Να πούμε ότι η Ντέμι είναι φοιτήτρια νομικής, θέλει 5 μαθήματα. Η οικογένεια της Ντέμι θα ακούσει τώρα. Την έχουμε από το διάλειμμα πρεσάρι. Από δικηγορικό σπίτι. Είναι από δικηγορικό σπίτι. Χρωστάς 5 μαθήματα και έχει πει ότι κάθε. Γιατί δεν χρωστάς 5 μαθήματα. Γιατί. Να σου πω και νομίζω θα μείνουν 5 τώρα μέχρι την άλλη εξεταστική. Γιατί είχε πει ότι κάθε εξεταστική θα περνάω 2 και τώρα δεν. Και τελικά τα τελευταία 2 χρόνια από τα 7 το έχω κάνει 5. Δεν έχω κάνει κάτι καλύτερο, αλλά. Ζητά συγγνώμη, ΕΡΤ, για αυτή την αναστάτωση. Να σου πω κάτι. Θέλει να το πάρει το πτυχίο. Το είσαι υποσχεθεί στον πατέρα σου. Το έχω υποσχεθεί και στον εαυτό μου. Αρχίζω και αγχώνομαι ότι μπορεί τελικά από εκεί που ήμουν πολύ σίγουρη ότι θα γίνει, κάπως οι εξελίξεις να με πηγαίνουν κάπου αλλού. Αλλά επειδή και οι συνθήκες μου το επιτρέπουν, δεν θα με διαγράψουν, ενώ επειδή είναι έτσι τα πράγματα, νομίζω ότι γίνεται. Και μ' αρέσει κιόλας ότι σε κάποιες περιόδους και σε κάποιες εξεταστικές στρώνομαι και το μυαλό μου συγκεντρώνεται σε κάτι πολύ διαφορετικό από όλο αυτό που ζω. Στα αεροπλάνα, τώρα, αν διαβάζεις, θα πάρεις ένα μάθημα. Έχεις βγει τις πρώτες βόλτες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα εκπροσωπήσεις την Ελλάδα, τη χώρα μας, τη χώρα σου στην Eurovision, στο φετινό διαγωνισμό. Τι σου λέει ο κόσμος? Ελάχιστες βόλτες είναι η αλήθεια. Τύπου μέχρι το περίπτερο είναι οι βόλτες μου τον τελευταίο καιρό. Αλλά τα λίγα σχόλια που έχω είναι και τα social media. Που και βόλτα να μην κάνεις, έρχεσαι σε επαφή με όλο τον κόσμο μέσα από τα social media. Και τα σχόλια είναι πολύ θετικά. Οπότε ουσιαστικά αυτό μου δίνει και εμένα περισσότερο άγχος, γιατί θέλω να πάω καλά. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικά μέχρι τώρα και είναι όλη η ομάδα που, που εμπνέει αυτά τα σχόλια. Πες μας λίγο για τη δουλειά σου μέχρι τώρα. Τι κάνεις τώρα και τι δισκογραφικά, τι ετοιμάζεις. Γιατί όλο αυτό το εγχείρημα της Eurovision γίνεται σε ένα καλλιτεχνικό φόντο που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ναι. Και αυτό είναι και η πρίκα σου για να μπορέσεις να πας να υποστηρίξεις το άλλο. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Τώρα είμαστε στο Μάμα Μία από εμφανίσεις, από άποψη εμφανίσεων στο θέατρο Ακροπόλ. Πηγαίνει πολύ καλά. Είναι ένα πολύ. Εντάξει, το Μάμα Μία είναι πολύ γνωστό με μουσική τον Άμπα. Και έχει γίνει φοβερή παραγωγή και το συνολικός θίασος, η μουσική, οι συντελεστές είναι όλοι καταπληκτικοί. Είμαι πολύ περήφανη για αυτή τη δουλειά. Παρασκευή και Σάββατο φεύγω και πηγαίνω στα Άκρο με τον Γιώργο Σαμπάνη και τη Μαλού. Είναι μια τρέλα οι τελευταίοι μήνες για μένα και θα συνεχίσουν από ό,τι βλέπω. Δισκογραφικά, όταν γυρίσω με το καλό από Eurovision, θα κάνω και τον τρίτο μου δίσκο. Αλλά τώρα έχει μπει λίγο στο πόδι. Και εντωμεταξύ ανεβαίνουν και τα views στο YouTube. Σε ένα τραγούδι βλέπω 10 εκατομμύρια YouTube views. 10 εκατομμύρια. Δεν είναι αστεία περίπτωση. Για την Ελλάδα μας. Πολλές φορές, ας πούμε, έχουμε και κακά προηγούμενα συμμετοχών στην Eurovision, αλλά έχουμε και ένα πολύ καλό προηγούμενο και στο ιστορικό του θεσμού με την Έλληνα Παπαρίζου. Μάλιστα στην Ουκρανία. Να έρχεται στην πρώτη. Ουκρανία, ναι. Είναι το γούρι. Είναι γούρι. 2005, μετά από 11 χρόνια. Κώστα, να ρωτήσουμε την Ντέμι. Με αφορμή αυτό που λες, ποια είναι, αν μπορείς να το πεις, αν θέλεις να το πεις, ποια είναι η συμμετοχή ελληνική, η οποία είναι πρότυπό σου και από την οποία θα πάρεις τα πιο πολλά στοιχεία και στην οποία θα ήθελες να μοιάσεις? Δεν θα το πάω τόσο από άποψη τραγουδιού, όσο το ότι όντως η Έλληνα Παπαρίζου, που πιστεύω ότι ήταν και ένα από τα μυστικά της επιτυχίας, φάνηκε εκείνο το βράδυ ότι το απολάμβανε. Δηλαδή, εγώ δεν είδα καθόλου άγχος. Και όλη αυτή τη θετική άβρα που γενικά την έχει πάνω στη σκηνή και το δυναμισμό, τον έβγαλε στο 100%. Το άγχος είναι φοβερό εκείνη τη βραδιά, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά. Αγχώνεσαι γενικά στις πρεμιέρες, αγχώνεσαι στα καινούργια βήματα. Όταν δίνεις μαθήματα, αγχώνεσαι.
Αγχώνομαι. Και όμως αγχώνομαι πολύ. Επειδή συνήθως πηγαίνω πολύ καλά προετοιμασμένη. Παπαρίζου λοιπόν είναι βασικά. Ναι, γιατί μου άρεσε αυτό. Το πόσο χαλαρή και το πόσο φάνηκε το απολαμβάνει. Ένα πολύ καλή παρουσία. Θεσμό που θυμάσαι, όχι μόνο ελληνικό. Συνολικά που λες αυτό ήταν και καλό τραγούδι και γι' αυτό πήγε καλά. Μ' άρεσε πολύ το Euphoria που είναι πρόσφατο και ήταν και νικητήριο. Το Hold Me Now μ' άρεσε πολύ. Αυτά δεν θυμάμαι τώρα τις παλιές. Τώρα αρχίζω και μελετάω γιατί δεν είμαι τόσο γνώστης όσο θα περίμενε κανείς. Να πούμε για την ομάδα, γιατί έρχονται μηνύματα ποια είναι η ομάδα. Δημήτρης Κοντόπουλος, Φωκάς Αγγελινός. Η συνταγή της νίκης είναι αυτή. Τους ευχαριστώ ξανά. Και προσωπικά το κάνω συνέχεια, είμαστε και πολύ κοντά και φίλοι, αλλά το κάνω και δημόσια γιατί... Και θα έλεγε κανείς, ας πούμε, ότι δεν ξεκινάς από το μηδέν στην Eurovision, γιατί τα βραβεία στην Ελλάδα, οι δίσκοι, οι επιτυχίες, το χειροκρότημα είναι δεδομένα μεν, αλλά δεν μετράνε στην Eurovision. Όμως δεν είστε ακριβώς στο μηδέν, έχουμε φωνή, έχουμε εμφάνιση, έχουμε σίγουρα στίχο μουσική και πάμε και με τον Φωκά Ευαγγελινό, ο οποίος θα το κάνει όλο αυτό εικόνα, οπότε... Έχουμε και ένα χωρίτσι, άμα μου επιτρέψετε, που είναι μια συγκροτημένη προσωπικότητα από ό,τι δείχνει όλο αυτό το πράγμα. Ή αλλιώς πολύ καλή ηθοποιός. Δεν την ψώνησες ποτέ. Την ψώνησες ποτέ. Γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο η επιτυχία και το νεαρό της ηλικίας, είναι και το περιβάλλον. Και είμαστε βέβαιοι ότι κινείσαι σε ένα περιβάλλον που βλέπεις πολλά καλάμια και μπορεί και να απορρίσεις γιατί το κρατάει κανείς το καλάμι και δεν το παρκάρει. Εσύ πήγες ποτέ να και να σε βάλουν. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ίσα-ίσα από όταν πάω να δω ότι ξεφεύγω λίγο. Όχι, φοβάμαι τις ενέργειες. Έχουμε αυτό ένα θέμα. Θεωρώ ότι τις προσλαμβάνω πολύ εύκολα και την καλή και την κακή. Και βρεις τρόπο να τις φιλτράρεις, γιατί από εδώ και πέρα πρέπει να το αναπτύξεις αυτό σαν μηχανισμό εσωτερικό. Είμαστε σίγουροι. Σου ευχόμαστε να την ψωνίσεις με την πρωτιά στην Ευρωβίδια. Να πάρεις την πρωτιά. Και να την ψωνίσουμε κι εμείς που είμαστε οι πρώτοι που κουβεντιάσαμε παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό ταξίδι. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες και να το απολαύσεις πραγματικά. Η πρώτη συνέντευξη της Ντέμι μετά την ανακοίνωση του ονόματος.